η ανάγκη του να έχουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο στα πανεπιστήμια είναι γνωστή από όλους. Εάν δεν υπήρχε, δεν θα ανακοίνωνε και η κυβέρνηση τον εθνικό διάλογο. Το δράμα που ζούμε τώρα είναι ότι όλο αυτό γίνεται, ανακοίνωσε τον εθνικό διάλογο, μόνο και μόνο επειδή μπήκε στο μνημόνιο η παιδεία, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και όσο ξέρω δεν έχει γίνει και σε καμία χώρα. Το μνημόνιο λοιπόν λέει ότι θα κάνει το οποιαδήποτε αλλαγή εάν κάνετε εθνικό διάλογο και υπάρχει δουλειά και υπάρχουν τεχνοκράτες κλπ. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι συνεχείς αλλαγές κατεδάφισης του νόμου και μάλιστα χωρίς καμία διαδικασία διαβούλευσης. Εδώ μιλάμε για προσεγγίσεις στην παιδεία οι οποίες αφορούν πολύ προηγούμενες δεκαετίες και στην Ελλάδα, στο εξωτερικό νομίζω ποτέ δεν έγιναν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω καμιά χώρα στον κόσμο όπου να εκλέγονται οι Πριτάνεις από την καθολική ψηφοφορία των φοιτητών. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Θα σας πω για το θέμα των θρησκευτικών και της ιστορίας. Η αναπληρώτρια υπουργός έβαλε δύο ζητήματα στο διάλογο. Ότι πρέπει το μάθημα να γίνει θρησκευολογία, αμέσως με το καλημέρα σας. Και το δεύτερο, χθες έδωσε συνέντευξη και είπε ότι πρέπει να αλλάξουν τα βιβλία ιστορίας. Καθώς με ρωτήσει πώς. Θα γράψει τα βιβλία η υπουργός της ιστορίας και των θρησκευτικών. Λοιπόν, σας λέω στην εκπομπή σας και ίσως κάποια άλλη στιγμή να το συζητήσουμε, ότι έχουν γίνει πλήρως προγράμματα σπουδών από το 10 με το μάθημα των θρησκευτικών σε νέα λογική, όπου γίνεται ενημέρωση για όλα τα θρησκεύματα, όπου είχαν γίνει συζητήσεις και με την Ιερά Σύνοδο, γιατί προφανώς και η Ιερά Σύνοδος πρέπει να έχει μια άποψη για αυτό το θέμα, δεν λέω να συμφωνήσει ή να αποφασίσει, αλλά είναι σημαντικό να γίνεται ένας δημόσιος διάλογος. Υπάρχουν αυτά τα μαθήματα φτιαγμένα από πολύ σύγχρονους θεολόγους, με τελείως διαφορετική λογική στο μάθημα, όπως έγινε και μια τεράστια προσπάθεια με τα ιστορικά τμήματα της χώρας να γίνει ένα νέο πρόγραμμα σπουδών για την ιστορία. Μπορούν να ανοίξουν τα ντουλάπια, να πάρουν ό,τι έχει γίνει από δουλειά και να χτίσουν πάνω εκεί, αντί να κατεδαφίζεται το σύμπαν και σαν να μην υπήρχε πριν από αυτούς κανένας είδους διακυβέρνηση ή δουλειά.